Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στραμμένα στην υπόθεση των κακοποιήσεων στον χώρο της τέχνης και όχι μόνο, παραμένουν όλα τα βλέμματα στην Ελλάδα, που από χθες παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα όσα ακολουθούν τη σύλληψη του Δημήτρη Λιγνάδη. Στο μεταξύ, η υπόθεση κορονοϊός είναι εδώ. Ακόμη και με αυτήν εμείς θα ξεκινήσουμε το βελτίο μας, καθώς η κατάσταση στην Πελοπόννησο μοιάζει να αγριεύει. Οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου, αφού όπως επισημαίνουν οι νομοί μας, τείνουν να αγγίξουν σε κρούσματα αναλογικά την Αττική. Φαίνεται ότι είμαστε σε μια πολύ ζωηρή τρίτη φάση του κορονοϊού. Από το κακό στο χειρότερο. Κάπως έτσι μόνο μπορεί να περιγραφεί η εικόνα που καταγράφεται στην Πελοπόννησο σε ό,τι αφορά στην εξέλιξη της πανδημίας του κορονοϊού, με τους ειδικούς να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Έχουμε αύξηση κρουσμάτων και μάλιστα στην Πελοπόννησο μπορώ να σας πω πολύ μεγαλύτερα από όσο έχει πανελληνίως αυτή τη στιγμή η όση του επιπολασμού του COVID. Και μπορώ να πω ότι είμαστε σε επίπεδα ως Πελοπόννησος πλέον πλησιάζουμε δυστυχώς πολύ κοντά το τελευταίο διάστημα την Αττική. Υπόθεση κλειδί προφανώς το άνοιγμα των σχολείων, καθώς σε ό,τι αφορά στο μεταλλαγμένο στέλεχος του κορονοϊού φαίνεται πως επηρεάζει περαιτέρω ηλικίες από 0 έως 19 ετών. Σας έχω ξαναπεί ότι υπηρεσιακά πρέπει να σέβομαι τις οδηγίες του ΕΟΔΗ και των Υπουργείων. Αλλά σαν επιστήμονας, εκπροσωπώντας και ένα πανελλήνιο σύλλογο, θεωρώ ότι τα σχολεία θα έπρεπε να υπάρχει μια αλλαγή και αυτό, ας πούμε, το ακορντεόν που έχει αποφασίσει η κυβέρνησή μας, θα έπρεπε στα σχολεία πλέον να νομίζω ότι είναι φανερό. Δηλαδή, έχουμε φτάσει 10 με 15 σχολεία σε μια ενότητα που έχουμε 17 κρούσματα, δεν έχουμε 200. Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, όταν αποφάσισε το άνοιγμα των σχολείων, δυστυχώς, κατά την ταπεινή μου γνώμη, γιατί είναι πολύ σοβαροί επιστήμονες, δεν αξιολόγησαν τόσο την μετάλλαξη του ιού. Ο ιός αποδεδειγμένα έχει πλέον εμφανείς μεταλλάξεις στον πληθυσμό. Η πιο αυτή που είναι κατά 95% είναι η Βρετανική, όπως λέμε, ενώ η Νοτιοαφρικανική είναι σε πολύ μικρότερο βαθμό, δηλαδή 95-5. Η Βρετανική όμως μετάλλαξη, ξέρετε, έχει πάρα πολύ μεγάλη τέτοιο μετάδοση. Δηλαδή το RT της είναι πάρα πολύ μεγάλο. Οπότε εκ των πραγμάτων, και όχι μόνο αυτό, αλλά σε μικρές ηλικίες. Ενδεικτικό, το έχω πει και σε προηγούμενες συνεντεύξεις μου, το ποσοστό 0 έως 19 στον συνολικό πληθυσμό της χώρας, γιατί ξέρετε είναι αξιόλογο μέγεθος, ήταν 3 με 4% και έχει ανέλθει στο 9. Τι έγινε, άλλαξε ξαφνικά κάτι? Όχι, άλλαξε ο επιπολασμός της νόσου στη συγκεκριμένη ηλικία, όπου τι γίνεται, υπερμεταδοτική. Πιστεύω λοιπόν ότι τα σχολεία αυτή τη στιγμή είναι ένας χώρος υπερμετάδοσης. Φαντάζομαι ότι πρέπει να πάρθουν κάποια μέτρα, γιατί εξάλλου το να κλείνουμε, ξέρετε, και τα σχολεία, να τα ξανανοίγουμε, να κλείνουν τα μισά τμήματα, ολόκληρη Αττική να μην λειτουργεί, αλλά άλλα να λειτουργούν, δημιουργούν νομίζω και άλλα προβλήματα εκπαιδευτικής φύσης. Άρα για το συγκεκριμένο χώρο πιστεύω ότι θα πρέπει να υπάρχει και μια αλλαγή. Αλλά αυτή είναι μια προσωπική μου γνώμη. Εμείς υπηρεσιακά θα πρέπει να υποστηρίξουμε τα μέτρα προστασίας και σε άριστη συνεργασία σε οποιοδήποτε σχολείο. Για άλλη μια φορά πρέπει να πω δημόσια ευχαριστώ ειδικά στους συναδέλφους και σε όλο το νοσηλευτικό και άλλο προσωπικό των ΚΟΜΗ. Αλλά σε συνεργασία πάντοτε με τον κύριο Αναγνωστά και τον κύριο Νίκου, οποιοδήποτε σχολείο έχει πρόβλημα, είμαστε άμεσα εκεί και μάλιστα με πολύ μεγάλη βεντάλια και σε δειγματοληψίες και ευρύτερα, όχι μόνο στο κρούσμα. Προσπαθούμε δηλαδή να είμαστε ένα βήμα μπροστά. Και αυτό προφανώς είναι προϊόν καλής συνεργασίας και φυσικά του μόχθου και του ζήλου που έχουν οι συνάδελφοί μου. Αυτό που χρειάζεται είναι όλοι να επιδεικνύουμε ιδιαίτερη προσοχή και φυσικά να εμβολιαστεί όσο μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού γίνεται. Και σαν εμβολιασμός, ξέρετε, δεν πάμε άσχημα. 604.000 συμπολίτες μας έως θέσης είχαν κάνει εμβόλιο. 413.000 έχουν κάνει την πρώτη δόση, 191.000 τη δεύτερη. Αν σας φαίνονται μικρά τα ποσοστά, μπορώ να σας πω ότι στην Πελοπόννησο είναι 27.000 άνθρωποι. Δεν θέλω να σας πω τα επιμέρους στοιχεία, τα διαθέτω. Όπου αυτό τι σημαίνει, ναι, ένα 5% της Πελοποννήσου, μην το θεωρείτε τόσο μικρό, έχει αρχίσει και έχει μπει σε μια φάση εμβολιαστική. Πότε θα έρθει η άνοιξη? Ειλικρινά θα έρθει με την άνοιξη αυτή. Γιατί όταν αυτό το 27.000 που έχει γίνει μέσα σε ένα δύσκολο δίμηνο και δεν έχουμε τελειώσει, μέσα σε ένα μήνα έχει γίνει. Αν βάλετε 3 μήνες ακόμα, το 27 θα έχει γίνει γύρω σε 150.000. Ο ένας στους 4, επιτρέψτε μου, είναι ένα πολύ πρώτο σημαντικό όπλο, αν σκεφτούμε ότι έχουμε πάρει ηλικίες που είναι δύσκολες, προβλήματα υγείας ή πολύ μεγάλες ευαίσθητες ομάδες, είτε είναι υγειονομικοί, είτε είναι από μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων ή άλλους χώρους.
Είδαμε εμείς την υγειονομική κατάσταση. Θα επανέλθουμε σε αυτά τα θέματα, μια και υπάρχει σήμερα ο χάρτης διασποράς των κρουσμάτων. Να πάμε όμως στα άλλα ζητήματα που κυριαρχούν και αυτές τις ημέρες. Βλέπουμε το σκηνικό. Τι συμβαίνει με το που πάει να βγει η παραγωγή της πατάτας στην Πελοπόννησο και στη Δυτική Ελλάδα με τις αθρώες εισαγωγές. Υπάρχει το σκηνικό που ζήσαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα με τις κορονοενισχύσεις για τους ελαιοπαραγωγούς. Κάποιοι μείναν εκτός, αρκετοί. Μαζί μας να καλησπερίσουμε τον βουλευτή του Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Βασίλη Γεωργόπουλο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σας. Θέσατε ένα ζήτημα και το θέσατε στον ίδιο τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και από ό,τι φαίνεται υπήρξε και η παραδοχή ότι υπάρχουν κάποιες αδικίες. Από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία είχαμε θέσει το θέμα γιατί εξαιρέθηκαν εξ αρχής με πολιτική απόφαση του Υπουργείου και της κυβέρνησης όλοι οι ελαιοπαραγωγοί που δεν είχαν το χαρακτηρισμό κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Αυτό οδήγησε στην εξαίρεση των 2/3 των παραγωγών. Βέβαια δεν ήταν ούτε ευρωπαϊκή οδηγία, ούτε κανόνας. Όμως συνέβη. Για τα 127 εκατομμύρια λοιπόν που αφορούσαν τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, υπάρχει ένα ζήτημα που αφορά αυτούς που έχουν το χαρακτηρισμό, αλλά για κάποιο λόγο όταν αντλήθηκαν τα στοιχεία από την ΑΔΕ, δεν ήταν μέσα. Mm-hmm. Το δεύτερο όμως μεγάλο ζήτημα αφορά όλους τους μικροεπαγγελματίες, τους έτεροεπαγγελματίες, είτε είναι εργαζόμενοι, είτε είναι επαγγελματίες ασφαλισμένοι στον ΟΑΕ, mm-hmm. που ενώ έχουν σημαντική παραγωγή, ενώ έπαθαν σημαντική ζημιά από την πανδημία και τον κορονοϊό, δεν εντάσσονται στους πληγέντες. Ο Υπουργός, όπως σωστά είπατε, παραδέχτηκε ότι υπάρχει αδικία και για τη μια κατηγορία και για την άλλη. Δέχτηκε ότι υπάρχουν προβλήματα με δικαιούχους που δεν εντάχθηκαν. Mm-hmm. Και αυτό το οποίο μας είπε είναι ότι στο πλαίσιο του δημοσιονομικών δυνατοτήτων της χώρας θα αναζητήσει πόρους για τη στήριξη των υπόλοιπων ελαιοπαραγωγών. Άρα δεν γνωρίζουμε κάτι συγκεκριμένο προσώρας να το πω για το πώς. Καταλαβαίνετε, είναι γενικό. Εμείς επιμείναμε και ζητήσαμε καταρχήν να υπολογίσει ποιο είναι το ποσό το οποίο χρειάζεται και βεβαίως να ζητηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών. Σε καμιά περίπτωση, επειδή η προηγούμενη πολιτική ηγεσία το είχε παρουσιάσει ως τέτοιο, σε καμιά περίπτωση εμείς δεν ζητάμε να δοθούν ενισχύσεις εις βάρος των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, αλλά επιπλέον, διότι αυτό που μας αφορά είναι η παραγωγή, η ελαιοπαραγωγή συνολικά και βεβαίως οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν τούτες στις δύσκολες ώρες να τα βγάλουν πέρα και χρειάζονται τη στήριξη. Το είχατε θέσει και πολύ σωστά. Υπάρχουν, μην το ξεχνάμε, και άνθρωποι οι οποίοι ήταν και έμειναν άνεργοι και το εισόδημά τους ήταν αυτό της ελαιοπαραγωγής και βρέθηκαν και αυτοί εκτός και δεν έχουν αυτή τη στιγμή τίποτα ουσιαστικά στον ορίζοντα να κάνουν. Να πούμε μια κατηγορία που συνδυάζει την ελαιοπαραγωγή που ξέρουμε όλοι και σε ποια περίοδο χρειάζεται η εργατική προσφορά και σε ποια περίοδο είναι οι εποχιακά εργαζόμενοι στον τουρισμό. Οι εποχιακά εργαζόμενοι στον τουρισμό συνδυάζουν την ελαιοπαραγωγή με την εργασία τους και συμπληρώνουν το εισόδημά τους. Επειδή είναι ασφαλισμένοι λοιπόν στον ΕΦΚΑ, δεν χαρακτηρίζονται κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, παρότι μπορεί σημαντικό εισόδημά τους να προέρχεται από την ελαιοπαραγωγή. Mm. Όλοι αυτοί λοιπόν είναι εκτός. Και αν σκεφτεί κανείς ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν να εργαστούν από τον Οκτώβριο του 2019 και θα ξαναπιάσουν δουλειά, αν ξαναπιάσουν τον Μάιο-Ιούνιο του 2021, δηλαδή κοντά 2 χρόνια, εξαιρέθηκαν από το επίδομα ανεργίας όσοι δεν συμπλήρωσαν τα 50 ένσημα. Έχουμε τους μακροχρόνια άνεργους που είναι εκτός οποιασδήποτε στήριξης. Έχουμε τους μικροεπαγγελματίες που δεν είναι στους κάδους πληττόμενους, αλλά που δεν έχουν δουλειά αυτή την περίοδο. Όλος αυτός ο κόσμος λοιπόν που δεν έχει ενισχυθεί σοβαρά από άλλη πηγή, εξαιρέθηκε κακώς. Το ότι το παραδέχτηκε ο Υπουργός σε αντίθεση με την προηγούμενη πολιτική ηγεσία είναι ένα βήμα. Mm. Όμως δεν αρκεί και γι' αυτό εμείς θα επιμείνουμε
Η επόμενη παρέμβασή μας θα είναι ακριβώς την αποτύπωση του ποσού που χρειάζεται προκειμένου να ενισχυθούν όλοι οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Όλοι οι μη κατά κύριο επάγγελμα αγρότες. Τα κρατάμε. Βεβαίως, αυτά είναι πολύ σημαντικά. Να λυθεί και το πρόβλημα για την πρώτη κατηγορία, γιατί όπως σας είπα υπάρχει, mm-hmm. ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι είναι κάτω από 5.000 ενισχύσεις και κάτω από 15.000 εισόδημα που θεωρούνται αγρότες ειδικού καθεστώτος, είναι πάρα πολλοί που είναι έξω. Τα κρατάμε όλα αυτά. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την παρέμβαση. Να είστε καλά. Να είστε κρατάμε καλά. Αυτές τις αναφορές που έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα επιστρέψουμε εμείς στα αγροτικά ζητήματα σε λίγο για να δούμε και τις κινητοποιήσεις των παραγωγών. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας και τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας για να συζητήσουμε για τα θέματα που έχουν σχέση με την πορεία της πανδημίας. Ειδικά στην περιοχή της Αρκαδίας καταγράφεται μια ανωδική τάση των κρουσμάτων, αλλά και τον κύριο Βασίλη Τριγκυλίδα, τον τουριστικό πράκτορα, για να συζητήσουμε για την κατάσταση του τουρισμού. Έχουμε και την είδηση με την εξέλιξη της μείωσης των εντολών κυκλοφορίας για τα τουριστικά λεωφορεία. Όμως πάμε στο μέτωπο της υγείας, με το οποίο ξεκινήσαμε κιόλας, για να δούμε και τις αναφορές του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, του Παναγιώτη Νίκα, που δίνει την εικόνα στην περιφέρειά μας. Έχουν δυσκολέψει τα πράγματα στην περιφέρειά μας με τον κορονοϊό. Ιδιαίτερα στην Κορινθία, αλλά και στην Αρκαδία. Πιστεύω να το ξεπεράσουμε το πρόβλημα, να μην χρειαστεί να έχουμε ένα ευρύτερο lockdown στην περιοχή. Αυτή τη στιγμή, με χθεσινοβραδινά στοιχεία, συγγνώμη, είναι αντιφατικό, με χθεσινοβραδινά στοιχεία, 104 άτομα είναι νοσηλεύονται στα νοσοκομεία και 7 σε ΜΕΘ. Τα περισσότερα άτομα νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της Τρίπολης και της Κορίνθου. Έχουμε στην Αρκαδία, στην Τρίπολη, μία έξαρση τις τελευταίες μέρες και ώρες. Λοιπόν, προφανώς, πέρα από την ευθύνη του κράτους, υπάρχει και η ατομική ευθύνη του καθενός. Δηλαδή, από τη συμπεριφορά μας εξαρτάται ή όχι ο έλεγχος μιας επικίνδυνης κατάστασης. Και εγώ είμαι από αυτούς που εκτιμούν ότι Πάσχα θα γιορτάσουμε φέτος καλά σε σχέση με το χθεσινό Πάσχα. Αλλά πρέπει όλοι να προσπαθήσουμε γι' αυτό. Ακούσαμε εμείς τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου. Σε αυτό το κλίμα και μέτωπο θα μείνουμε μαζί με τη Γεωργία Αναγνωστοπούλου. Καλησπέρα, Γεωργία. Καλησπέρα, Θέμη. Από ό,τι φαίνεται, η εβδομάδα ξεκινά με διάφορες ειδήσεις. Να μείνουμε όχι στο υγειονομικό, το οποίο θα δούμε σε λίγο, αλλά σε αυτά που ανέφερε ο Παναγιώτης Νίκας σήμερα στην συνέντευξή του, η οποία παραχώρησε μέσα από το διοικητήριο της Μεσσηνίας. Νέο διοικητήριο έρχεται. Και ήταν πολλά και σημαντικά. Ας ξεκινήσουμε από αυτό, γιατί έχει ένα ιδιαίτερο πρόσημο που δεν αφορά μόνο στην αναβάθμιση του κτηρίου, το οποίο ενεργειακά σε ό,τι αφορά στα δημόσια κτίρια όλης της χώρας θα είναι το πληρέστερο, το πιο έτσι σημαντικό και αναβαθμισμένο ενεργειακά και όχι μόνο. Άρα θα είναι το καλύτερο στην πραγματικότητα δημόσιο κτίριο στην Ελλάδα που θα έχουμε πολύ σύντομα. Είναι το μεγάλο ζήτημα που έχει να κάνει και με τους πόρους, την εξασφάλιση, την εξοικονόμηση πόρων, που νομίζω ότι είναι πάντα στο επικέντρο, ειδικά μια τέτοια εποχή. Να θυμίσουμε ότι ο Παναγιώτης Νίκας και στις προεκλογικές του δεσμεύσεις είχε αναφερθεί σε αυτό το ζήτημα. Ξεκίνησε και από την Αρκαδία σε αυτήν την κατεύθυνση να κάνει πράγματα. Γιατί αν τα υπολογίσουμε, και θα έχει ενδιαφέρον να μας τα πούν έτσι και λεπτομερώς, κάποια στιγμή είχαμε αναφερθεί σε αυτό και στο παρελθόν, είναι τόσα πολλά τα χρήματα που δαπανώνται για να στεγαστούν υπηρεσίες, που πραγματικά θα είχαμε κάνει μικρά θαύματα εάν εξοικονομούνταν. Εγώ θα σου πω ότι υπάρχει και άλλο ένα θέμα που έχει να κάνει με τη λειτουργικότητα των υπηρεσιών αλλά και την άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών. Φαντάσου έναν πολίτη να τρέχει από τη μία στην άλλη υπηρεσία, να χρειάζεται ένα χαρτί και να τρέχει από τη μία στην άλλη υπηρεσία. Όπως για παράδειγμα μπορεί να συμβαίνει στην Αρκαδία. Φαντάσου κάτι αντίστοιχο συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια στη Μεσσηνία, όπου ήταν πολύ πιο αποκεντρωμένες οι υπηρεσίες. Και φαντάσου από την άλλη, έναν υπάλληλο να θέλει να μεταβεί σε μια άλλη υπηρεσία, θα πρέπει να πάρει τον οδηγό της Περιφερειακής Ενότητας. Αν υπάρχει οδηγός, προφανώς πρέπει να
μπήκε στο πρόγραμμα το δρομολόγιο και να πάει στην άλλη υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας για να πάρει ένα χαρτί που μπορεί να χρειάζεται, έτσι, ή οτιδήποτε άλλο. Με μια σειρά από καταστάσεις, έξοδα και όλα τα συναφή, είναι μια πολύ σπουδαία εξέλιξη. Όχι γιατί μόνο θα είναι ένα πράσινο κτίριο, ένα κτίριο που θα είναι πιο εύκολα προσβάσιμο, που θα πληρώνται μια σειρά από προϋποθέσεις. Ακόμη και στο εσωτερικό του υπάρχουν κατασκευές από αμίαντο, όπως επισημάνθηκε σήμερα, που σημαίνει ότι θα είναι σημαντική αυτή η εξέλιξη σε πολλά επίπεδα. Αλλά ας κρατήσουμε, όπως είπαμε πριν, και το οικονομικό του πράγματος και όλα όσα ανέφερες, που προφανώς είναι πάρα πολύ σημαντικά. Θα το έχουμε σύντομα. Έχουμε τη μελέτη, από την ΤΕΜΕΣ, που είναι πραγματικά πολύ μεγάλη υπόθεση, γιατί από εκεί ξεκινούν όλα. Αν υπάρχει μια μελέτη, ύστερα μπαίνει σε τροχιά πάντα ένα έργο. Και περιμένουμε να το δούμε, να θυμίσουμε, το ότι στάζουν τα ταβάνια και υπάρχουν, ας πούμε, στον έκτο όροφο πέρυσι, θυμάμαι, ποτέ ήταν, ναι, με κουβάδες για να βγάλουμε άκρη. Ναι, η πραγματικότητα είναι ότι ο Παναγιώτης Νίκας, ωστόσο, βάζει την υπογραφή του σε μία ακόμα συγκεκριμένη δομή που θα αποκτάει Μεσσηνία μετά το Δημαρχείο της Καλαμάτας, και θυμόμαστε πόσο είχε παλέψει το συγκεκριμένο σχέδιο και έργο για το Δημαρχείο της Καλαμάτας να αποκτήσει νέο διοικητήριο. Πλέον θα υπάρχει και ένα νέο διοικητήριο σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας. Και επειδή είναι οι ίδιοι άνθρωποι, είπαν και στάθηκαν σε αυτό, ακόμη καλύτερο και από το Δημαρχείο της Καλαμάτας θα είναι αυτό το κτίριο. Ωραία, πριν δούμε το ρεπορτάζ, να πούμε και για τα υπόλοιπα που σημείωσε ο Περιφερειάρχης στη συνέντευξή του. Όπου στάθηκε σε μία σειρά από έργα, να πούμε ότι είναι σε πρώτο πλάνο και γίνεται πολλά χρόνια από την παλιά νομαρχία, νομίζω, και από την περιφέρεια, το ζήτημα των οδικών έργων. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζητούμενο για την εύκολη πρόσβαση σε πολλές περιοχές του νομού. Να σταθούμε στο δρόμο Ίκλινα Κορυφάσιο Ρωμανός, 4,5 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο θα συνεχιστεί από το Υπουργείο μέχρι τον κόμβο στο Ρωμανού. Έχουμε την παράκαμψη της Γιάλωβας, που έχουμε κάτι παραπάνω από διπλασιασμό του ποσού στα 45 εκατομμύρια ευρώ. Ένα πάρα πολύ μεγάλο έργο που θα το έχουμε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Γίνεται μια μάχη εκεί, να δούμε αν θα μπει στο Ταμείο Ανάκαμψης ή από άλλους πόρους. Ναι. Ναι, να δούμε αν αυτή είναι η πίεση από την πλευρά της περιφέρειας. Αν όλα θα πάνε καλά, θέλω να πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά στο τέλος. Να αναφερθούμε επίσης σε ένα έργο που είδαμε και το μεσημέρι στο δελτίο μας και στην εκπομπή της Δέσποινας, που ήταν, τα θυμάσαι πάρα πολύ καλά, το έργο σημαία της παλιά Περιφερειακής Αρχής προηγούμενης, αλλά δεν το είδαμε ποτέ να γίνεται, που έχει να κάνει με το Μεσσίνη Λάμπεν, αρχαία Μεσσίνη. Εκτός ότι μπαίνει σε τροχιά υλοποίηση, θα έχουμε τις εξελίξεις μας την εβδομάδα το συγκεκριμένο. Έχουμε και τον κόμβο εκεί στο Αρφαράο, που θα διευκολύνει μια σειρά από χωριά εκεί γύρω από την περιοχή την ευρύτερη της Μεσσίνης, και στο θέμα της πρόσβασης, αλλά και για να έχουν μια εύκολη πρόσβαση και στον καινούριο αυτοκινητόδρομο, να μπορούν να εξυπηρετούνται πολύ πιο εύκολα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Περίπου 30 χωριά θα εξυπηρετηθούν. Και για να σταθώ και στα χωριά πάλι αυτά της Μεσσίνης, ό,τι αφορά στην παλιά κοινότητα Τρικόρφου, ένα αίτημα, γιατί έχουμε αντιμετωπίσει πάρα πολλές καταστάσεις τα τελευταία χρόνια, πολλών ετών, που έχει να κάνει με τη λιμνοδεξαμενή, 120.000 ευρώ. Μακάρι να δούμε να γίνονται αυτά σε γενικές γραμμές. Είναι πράγματα που πέρασαν και έχουν και τη σφραγίδα πλέον της Οικονομικής Επιτροπής. Υπάρχουν όμως και θέματα με την κοινωνική αναφορά του έργου της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Μία ακόμα βοήθεια προς τις κοινωνικές οδομές. Ο Παναγιώτης Νίκας στάθηκε ιδιαίτερα στην κυβότητα του κόσμου. Αυτό που κάνει, που συντελεί ο πατέρας Αντώνιος και στην Καλαμάτα πια, και να πούμε ότι ήταν της κυρίας Μίνας και της κόρης της Καρέλια συμβολή, γιατί έδωσαν το κτίριο και έχουμε την κυβωτό του κόσμου και στην Καλαμάτα, είναι, αν δεν μπορεί αυτό να χαρακτηριστεί ως τέτοιο, ως θεϊκό έργο, νομίζω ότι δεν μπορεί να χαρακτηριστεί τίποτα άλλο. Μιλάμε για παιδιά που έχουν κακοποιηθεί, για πολλά παιδιά που έχουν οι εισαγγελικές και άλλες αρχές δώσει το πράσινο φως να φιλοξενηθούν σε τέτοιες δομές, μακριά από τις οικογένειές τους, γιατί μπορεί να ενέχονταν μια σειρά από κίνδυνοι. Επομένως, μιλάμε για κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Από την πλευρά της περιφέρειας δίνονται 70.000 ευρώ για την συγκεκριμένη δομή. Και ας πούμε και στον κόσμο, το παραμικρό που μπορεί να κάνει, πολύ σημαντικό που το κάνει αυτό η περιφέρεια, το παραμικρό, ό,τι μπορούν να δώσουν, είχαν προβλήματα μέχρι και για τα απαραίτητα, μέχρι και για τα τρόφιμα των παιδιών αυτό το διάστημα. Και κλείνουμε με τις αναφορές του κ. Νίκα για τη μικρή Μαντίνια.
Για το θέμα που έχει ανακύψει με την διάβρωση, έδωσε τις δικές του απαντήσεις σήμερα. Είχε αναφερθεί σε αυτό, επειδή είχαμε την εξώδικη πρόσκληση από τους κατοίκους και τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή. Ήταν έτσι το ύφος του έντονο, το θυμόμαστε. Ήταν... Ναι, απάντησε και ο Παναγιώτης Νίκας με τον δικό του τρόπο για να ζητήσει. Που αν θέλεις ήταν το αυτονόητο, δηλαδή ότι ας μου δώσουν οι αρχές πώς ακριβώς έχει η κατάσταση. Απάντησαν ξανά οι κάτοικοι, απάντησαν η απάντηση στην απάντηση και ήρθε η απάντηση της απάντησης από τον Παναγιώτη Νίκα, που είπε πως έχει να κάνει καταρχάς με τα 8 εκατομμύρια για την ανάπλαση στην περιοχή, όπου εκεί θα διευθετηθούν και μια σειρά από ζητήματα. Είπε χαρακτηριστικά απαντώντας πως δεν απείλησε κανέναν, απλώς ζήτησε στοιχεία. Και αυτό νομίζω έτσι είναι. Όταν έχουμε δεδομένα, πρέπει να τοποθετηθούν και οι αρχές για το πώς ακριβώς είναι αυτά τα δεδομένα και να πορευτούμε αναλόγως. Στάθηκε λοιπόν και στο συγκεκριμένο κομμάτι, στις παρεμβάσεις που θα γίνουν από την Περιφερειακή Αρχή. Αυτό που έκανε ιδιαίτερη αίσθηση ήταν ο χαρακτηρισμός του, μια και μιλάμε για διάβρωση, ότι δεν μπορεί όλο αυτό να έχει χώρο για πολιτική διάβρωση, έτσι. Το είχαμε πει και για τις αποχρώσεις, τις πολιτικές ή όλα όσα είδαμε σε αυτό το πλαίσιο τις προηγούμενες μέρες. Είναι άλλο κομμάτι τα προβλήματα και ναι να λυθούν και άλλο όλο αυτό που είδαμε να συμβαίνει κακώς κατά την ταπεινή μου προσωπική άποψη. Και να κλείσουμε το ζήτημα που έχει να κάνει τώρα με τα της περιφέρειας, να πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε τα όσα έχουν να κάνουν με το νέο διοικητήριο που αναμένεται να αποκτήσει η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας. Παίρνω την ηλεκτρομηχανολογική μελέτη και την παραδίδω στο Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών. Η αναβάθμιση του κτηρίου και η εξασφάλιση υπόρων ήταν μια προεκλογική δέσμευση του Παναγιώτη Νίκα. Το κτίριο λοιπόν που στεγάζει την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας και μια σειρά από υπηρεσίες, πολύ σύντομα αναμένεται να γίνει το πιο σύγχρονο ενεργειακά ολόκληρης της χώρας. Με βάση και τις μελέτες που είναι δωρεά της ΤΕΜΕΣ και όλα όσα προβλέπονται σε τρία διαφορετικά επίπεδα. Τη στατική του επάρκεια, τις μηχανολογικές και όχι μόνο εγκαταστάσεις και την εσωτερική του διαμόρφωση. Όπως θα ξέρετε, όπως αναφέρει και ο κ. Περιφερειάρχης, το κτίριο άρχισε να χτίζεται το 1970. Έκτοτε έχουν γίνει κάποιες μικροπαρεμβάσεις, αλλά στην ουσία το σκελετός και το εσωτερικό του έχει παραμείνει αναλύου. Όλη η τύχη του κτιρίου εσωτερικά είχαν γίνει παλιά με άμυαντο σανίδες, οι οποίες βέβαια έγιναν κάποιες εμβαλωματικές λύσεις. Αυτή η τύχη καλύφθηκαν μετά από άλλες κυψοστανίδες κτλ. Ώστε να μην διαχέονται ρινίδια του αμυάντου στην ατμόσφαιρα. Ήταν ευκαιρία να κάνουμε και μια διαρρύθμιση σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας των γραφείων. Προτείνουμε την πλήρη κατεδάφιση όλων των εσωτερικών τείχων του κτηρίου, από το ισόγειο μέχρι τον έκτο όροφο. Κάνουμε πλήρη αναδιαμόρφωση του ισογείου σε σχέση με την είσοδο του κτηρίου. Όσον αφορά τώρα το εξωτερικό κέλυφος του κτηρίου, το θέλαμε γιατί πρώτον δεν είναι παροχημένο, ίσα ίσα που είναι κτίριο μιας εποχής, αλλά επειδή είναι καλά φτιαγμένο, αυτό θέλω να τονίσω, θεωρούμε σκόπιμο να παραμείνει ως έχει, που λειτουργεί και σαν τοπόσιμο και είναι ένα κτίριο αναγνωρίσιμο όχι μόνο στη Μεσσηνία αλλά και σε όλη την Πελοπόννησο σχεδόν. Το κτίριο ήταν παλιά σχεδιασμένο χωρίς να έχει κάποιον ιδιαίτερο αντισεισμικό σχεδιασμό στο φέροντα οργανισμό του. Πέρασε τους σεισμούς της Καλαμάτας χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, χωρίς σοβαρά προβλήματα. Λέμε ότι μπορεί να ανταποκριθεί στις επιταγές που έχουν και οι νέοι ευρωκώδικες και ο ελληνικός αντισεισμικός κανονισμός του 2000. Θα είναι ένα πράσινο κτίριο, θα εξυπηρετεί τα άτομα με ειδικές ανάγκες και θα είναι διαρρυθμισμένο έτσι όπως επιβάλλει ο σύγχρονος τρόπος διοίκησης. Ενεργειακά θα είναι το καλύτερο δημόσιο κτίριο. Και για να μην σας κουράζουμε, σωματώνει συστήματα γεωθερμίας, φωτοβολταϊκά, συστήματα αερισμού που προστατεύουν από ιώσεις και από μολύνσεις λόγω κακής ποιότητας αέρα. Ενσωματώνει συστήματα ελέγχου φυσικού φωτισμού και τεχνητού φωτισμού. Χρησιμοποιώ ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει αυτή τη στιγμή στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Θα είναι το καλύτερο κτίριο ενεργειακά στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Ας ελπίσουμε τουλάχιστον οι εργασίες να ξεκινήσουν άμεσα και πάμε στο υγειονομικό πεδίο. Τι γίνεται σήμερα με τον χάρτη της διασποράς σε επίπεδο Πελοποννήσου? Κοίταξε, αυτό που γίνεται δεν πρέπει να μας κάνει να εφησυχάζουμε. Το λέμε συχνά. Είναι και ο κ. Διαμαντόπουλος που έχει
πολλαπλούς ρόλους, αλλά και ως Περιφερειακός Διευθυντής Υγείας, έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου, ειδικά με όσα είχαν συμβεί στην Αρκαδία, όπου βέβαια τώρα κατέγραψε 8 κρούσματα, η Αχαΐα στα 65, αλλά αυτό δεν σημαίνει από μόνο του κάτι. Είναι πάρα πολύ άσχημα τα πράγματα. Αναλογικά με τον πληθυσμό, την Πελοπόννησος να είναι πολύ κοντά, ίσως και να ξεπεράσει την Αττική, όπου στην Αθήνα και γενικότερα στις περιοχές εκεί της Αττικής έχουμε τη μισή Ελλάδα, έτσι. Επομένως, καταλαβαίνει κανείς, άμα το σχετίσει, πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα. Στην Αργολίδα 10, στη Λακωνία παραδοσιακά, μετά και από το πρόβλημα στο Δήμο Σπάρτης, ένα κρούσμα. Στην Ηλία 5 και στη Μεσσηνία 3 κρούσματα. Έχουμε 11 άτομα που νοσηλεύονται στην κλινική COVID και έχουμε και 2 διασωληνωμένους. Δεν πρέπει να εφησυχάζουμε. Υπάρχουν και τα δεδομένα του μεταλλαγμένου κορονοϊού, των μεταλλάξεων, που έχουν να κάνουν και με την υπερμετάδοση στα σχολεία. Ας είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί ακόμη. Και να κλείσουμε με την κινητοποίηση που ετοιμάζουν και οι ειδικευμένοι γιατροί και σε επίπεδο Μεσσηνίας. Γι' αυτό το λόγο είναι μια πανελλαδική κινητοποίηση που θα γίνει σε πάρα πολλές δομές αύριο. Συμμετέχουν και οι ειδικευμένοι γιατροί του νοσοκομείου στην Καλαμάτα και των υπολείπων δομών. Τα προβλήματα δεν λείπουν. Υπήρξε μια πρόβλεψη για προσλήψεις, νομίζω κάπου λίγο πριν τα μέσα του μήνα που διανύουμε. Είχε αναφερθεί και η κυρία Λιφέρη για 16 μόνιμους γιατρούς και σε ό,τι έχει να κάνει με την κλινική, την COVID, αλλά και γενικότερα και με τα επίγοντα και με όλα τα τμήματα που έχουν να κάνουν τα περισσότερα, τέλος πάντων, το νοσοκομείο της Καλαμάτας. Ζητούν να επισπευστεί αυτή η διαδικασία, όπως επίσης και μια σειρά από αιτήματα που είναι σοβαρά, κυρίως για τα νοσοκομεία μας, που έχουν να κάνουν πέρα από τις προσλήψεις με την ενίσχυση της ΜΕΘ, με τις εφημερίες που είναι δύσκολες, ειδικά για τους ακτινολόγους και άλλες ειδικότητες, με την κλινική COVID που θέλει και άλλους γιατρούς. Πολλά τα θέματα. Ειδικά με το κορονοϊό, τα προβλήματα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας έχουν αναδεχθεί, ήταν και παραμένουν σοβαρά. Μακάρι να βρεθεί λύση. Γιώργη, να σας ευχαριστήσουμε. Καλό βράδυ. Εμείς αυτό το κλίμα θα μείνουμε και να καλησπέρασουμε στη σύνδεση μας τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας, τον κύριο Ψυχογιό. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τα ακούσατε και λίγο πολύ τα έχετε σημειώσει και τα έχετε καταγράψει και για την περιοχή. Και είδαμε μια ανωδική τάση των κρουσμάτων τελευταία στην Αρκαδία γενικά, που μας προβληματίζει. Πώς και έτσι να πω. Να σας πω, δεν αποτελεί μυστικό, αν θέλετε, η έκπληξη αυτή η ιστορία. Προφανώς το απευχόμεθα όλοι μας. Εγώ θα σας έλεγα σε προσωπικό επίπεδο το απεύχομαι 100 φορές παραπάνω σαν υγειονομικός. Από την αρχή αυτής της ιστορίας έχουμε κάνει μια πάρα πολύ συγκεκριμένη, αν θέλετε, παρατήρηση. Και έχουμε πει ότι δυστυχώς η πανδημία είναι εδώ. Ο ιός δεν κατανοεί την κόπωση, την ψυχολογική, την σωματική που μπορεί να υπάρχει στους ανθρώπους. Για τον ιό δεν υπάρχουν Σαββατοκύριακα, δεν υπάρχουν γιορτές, δεν υπάρχουν υποχρεώσεις, εκκρεμότητες, εξεταστικές, δεν υπάρχει τίποτα. Ακολουθεί τον δικό του μονότονο και συστηματικό τρόπο και εξαρτάται από εμάς, με στα δικά μας χέρια, προκειμένου να εμποδίσουμε όσο γίνεται την διασπορά. Δυστυχώς, όταν χαλαρώνουμε, τα αποτελέσματα τα βρίσκουμε μπροστά μας. Η πραγματικότητα είναι ότι πάντως φαίνεται ότι έχουν επηρεάσει και οι μεταλλάξεις και η όλη επιθετική μεταδοτικότητα που κατεγράφει μετά τον ερχομό της νέας χρονιάς. Ίσως και ο κόσμος που κουράστηκε, ίσως και μία σειρά άλλοι παράγοντες που με τον ένα ή τον άλλον τρόπο έχουν επιδράσει. Προφανώς έχει κουραστεί ο κόσμος. Ξέρετε, το κατανοούμε, το γνωρίζουμε. Δεν το λέμε για να θοπεύσουμε, ξέρετε, τα αυτιά κάποιων. Είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Έχει κρατήσει πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Υπάρχει κόπωση στον κόσμο. Είναι δύσκολο να τηρηθούν τα πράγματα. Υπάρχει ανασφάλεια. Υπάρχει στο μυαλό τους η οικονομική κατάσταση που θα επικρατήσει με το τέλος αυτής της ιστορίας. Υπάρχει ψυχολογική επιβάρυνση. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Πρέπει να επιδείξουμε υπομονή. Πρέπει ευλαβικά να τηρούμε εδώ. Ξέρετε, θα μου επιτρέψετε να πω, δεν χρειάζονται πιο πολλά μέτρα. Δεν χρειάζονται πιο αστυνομικά μέτρα. Δεν χρειάζεται τα πράγματα να γίνουν τραγικά. Πρέπει αυτά που έχουμε πει να τηρούνται σχολαστικά, ευλαβικά και μεθοδικά.
Το ζητούμενο δεν είναι αν θα υπάρχει συχνοτισμός κάτω από μία σκεπή ή στα τραπέζια και να μαζευόμαστε στον εξωτερικό χώρο 15 και 20. Δεν πρέπει να υπάρχει συχνοτισμός. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Πρέπει η μάσκα να χρησιμοποιείται με σωστό τρόπο και να τηρείται η υγιεινή των χεριών. Δεν μπορούμε να το πούμε πιο απλά. Και να ρωτήσω τώρα κάτι. Επειδή είμαστε σε αυτή τη φάση και είναι σίγουρα δύσκολη η φάση, εξελίσσεται παράλληλα και το πρόγραμμα εμβολιασμού. Αν δεν κάνω λάθος, σήμερα είχαμε 30.000 να εντάσσονται μέσα στο πρόγραμμα εμβολιασμού στην επικράτεια και ήταν μία από τις ημέρες που αποτελούν και σημείο αναφοράς στον πληθυσμό. Πώς θα πάνε τα πράγματα και μέχρι πού θα φτάσουμε? Θα πάμε σε μία ανοσία λίγο πριν το Πάσχα, λίγο μετά το Πάσχα, λίγο το καλοκαίρι? Τι γίνεται, πώς τη βλέπετε εσείς στην πορεία? Σας βρίσκω πολύ αισιόδοξο, μακάρι αυτό που λέτε να... Ξέρετε τι, κρατάω ότι το Πάσχα φέτος ίσως και να είναι αλλιώς. Γιατί θέλουμε όλοι να πιστέψουμε ότι μπορεί να είναι αλλιώς. Αυτό θέλω να πω. Προφανώς. Είναι μονόδρομος, ξέρετε, αυτή η ιστορία. Όσο νωρίτερα επιτευχθεί η ανοσία του 70% του πληθυσμού, τόσο νωρίτερα θα επανέλθουμε σε μια κανονικότητα. Βέβαια, δεν σας κρύβω, δύο πολύ συγκεκριμένες παρατηρήσεις. Η μία είναι ότι δεν εξαρτάται αποκλειστικά από εμάς. Θεωρώ ότι έχουν γίνει τα προβλεπόμενα, αλλά εξαρτάται από τον ρυθμό με τον οποίο πρακτικά θα μας χορηγούνται από τις εταιρείες τα εμβόλια. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και βέβαια, κομμάτι δικής μας ευθύνης, ενώ κυρίως της πολιτείας, είναι να τρέξουμε το πρόγραμμα του εμβολιασμού από τη στιγμή που υπάρχουν εμβόλια όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Υπάρχουν εμβόλια. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα, γιατί έχει γίνει πολλούς λόγους. Υπάρχουν, έχουν γίνει εμβολιασμοί στους ιδιώτες γιατρούς? Κοιτάξτε, να σας πω, εγώ προσωπικά νιώθω ιδιαίτερα ευτυχής, διότι στον νομό Αρκαδίας έχουμε ένα από τα υψηλότερα ποσοστά εμβολιασμού των υγειονομικών. Στο κομμάτι των ελευθεροεπαγγελματιών ιατρών έχουμε ξεπεράσει το 85%. Δηλαδή από τους 125 γιατρούς έχουν εμβολιαστεί 97. Έχει ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός τους. Και σχετικά υψηλό είναι και το ποσοστό στο νοσοκομείο. Λίγο μικρότερο, αλλά είναι σχετικά υψηλό ποσοστό. Άρα είναι σημαντικό ότι έχει υπάρξει αυτή η κίνηση, να το πω έτσι. Βεβαίως. Και μάλιστα δεν σας κρύβω, εμείς το προτείναμε βέβαια και στον Πανελλήνιο, στον οποίο συμμετέχω. Προχωρήσαμε και σε μια κίνηση, αν θέλετε, σημειολογικά, γιατί η εικόνα, ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Συστήσαμε στους ιατρούς μας, ακριβώς επειδή είναι και τόσο υψηλό το ποσοστό εμβολιασμού, να αναρτήσουν στα ιατρεία τους την βεβαίωση εμβολιασμού, η οποία εκδίδεται από τον αρμόδιο φορέα, από το εμβόλιο COV, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ ισχυρό το μήνυμα να βλέπει ο ασθενής ότι ο ίδιος του ο γιατρός έχει εμβολιαστεί. Έχετε απόλυτο δίκιο. Να σας ευχαριστήσω. Θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Χρειάζεται όμως ιδιαίτερη προσοχή. Προφανώς προς κάθε κατεύθυνση και ιδιαίτερα προς τους πολίτες Αρκαδίας, τους οποίους και απευθύνεστε κατά κύριο λόγο, αλλά και της Πελοποννήσου. Υπομονή. Να είστε καλά. Πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε και τα όσα ανέφερε και ο Δήμαρχος Τρίπολης, ο κ. Κώστας Τζιούμης. Σε επαγρύπνηση είναι ο Δήμος Τρίπολης μετά την έξαρση κρουσμάτων κορονοϊού που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες, κυρίως σε σχολεία. Υπήρξε πρώτα μια μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων στα σχολεία, όπου είδαμε ότι την προηγούμενη εβδομάδα κάθε μέρα κάποια τμήματα ή και κάποια σχολεία ακόμη έκλεισαν. Εγώ πήρα μια πρωτοβουλία και επικοινώνησα και με επιστολή που έστειλα, αλλά και με τηλεφωνικά με το Υπουργείο Παιδείας, και ζήτησα αν είναι δυνατόν να κλείσουν τα σχολεία όλα τα σχολεία, επειδή παρατηρείταν το φαινόμενο να υπάρχουν πολλά κρούσματα σε παιδιά, ενώ δεν υπήρχαν τόσο πολλά την προηγούμενη εβδομάδα σε μεγάλους, σε ενήλικες. Και η σκέψη ήταν να κλείσουν τα σχολεία έτσι ώστε να αποφύγουμε το κλείσιμο των πάντων, καταστημάτων κλπ. Η απάντηση του Υπουργείου ήταν ότι το ελέγχει το θέμα ο ΕΟΔΗ, θα ελέγχει τα δεδομένα και θα αποφασίσουν να κλείσουν τα σχολεία. Άρα έχουμε ένα δεδομένο ότι αυτή τη στιγμή έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα αποτελέσματα των τεστ των θετικών, το οποίο αυτό συνδυάζεται και με αύξηση των νοσηλιών στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, έτσι που έχουν πάνω από 20 νοσηλευόταν, 23 νοσηλεύονταν χθες το βράδυ, σύμφωνα με επικοινωνία που είχαμε το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο.
εικόνες ωστόσο που παρατηρούνται στο κέντρο της Τρίπολης δημιουργούν έντονη ανησυχία με τον Δήμαρχο Κώστα Τζιούμι να ζητά την τήρηση των μέτρων. Αυτά που λέγαμε πάντα εξακολουθούμε να τα λέμε. Πρέπει να προσέχουμε, πρέπει να τηρούμε τα μέτρα, να φοράμε όλη μάσκα, να αποφεύγουμε τις κοινωνικές επαφές, να υπάρχει κοινωνική αποστασιοποίηση. Κάτι που παρότι ήταν αυξημένα τα κρούσματα τις τελευταίες 4-5 μέρες, θα βλέπατε αν είχατε βγει το βράδυ ότι εδώ στην πλατεία, κεντρική πλατεία, μια από τις κεντρικές πλατείες, στην πλατεία Πεδουνού, υπήρχε πάρα πολλής κόσμος. Παράλληλα, σήμερα γίνονται σε όλα σχεδόν τα σχολεία rapid test. Θα δούμε τα αποτελέσματα εκεί που θα ανακοινώσει ο ΕΟΔΗ. Αυτό που μου έχει μεταφερθεί ως πληροφορία είναι ότι κάποιοι γονείς αρνούνται όταν τα παιδιά τους είναι να κάνουν χνηλάτιση. Αν βρεθεί ένα παιδάκι ή ένα παιδί σε κάποιο τμήμα θετικό, πρέπει όλα τα παιδιά του τμήματος να κάνουν χνηλάτιση. Ακούω ότι κάποιοι γονείς αρνούνται ή αρνούνται να κάνουν το μοριακό τεστ. Νομίζω ότι αυτό δεν είναι σωστό. Δεν σημαίνει ότι ένα παιδί που είναι καλά και δεν έχει πυρετό ή δεν αισθάνεται κάτι, ότι δεν μπορεί να είναι φορέας του ιού και να μεταδίδει τον ιό. Άρα θα ήθελα όλοι μας να ακούμε τους ειδικούς. Ακούσαμε λοιπόν τις αναφορές του Δημάρχου Τρίπολης. Αφήνουμε εμείς τα υγειονομικά ζητήματα. Ερχόμαστε στην οικονομία. Μέσα στον όλο χαμό υπάρχει και κάτι θετικό. Τέλος πάντων, τρόπον την αθετικό. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν και θα δούμε και τι αντανάκλαση θα έχουν αυτά. Έχουμε τη μείωση των τελών κυκλοφορίας για τα τουριστικά λεωφορεία. Σίγουρα δεν φτάνει τίποτα. Πάμε στον τουριστικό πράκτορα, τον κύριο Βασίλη Τριγκυλίδα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κύριε Κανελόπουλε, καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Έχετε μεγάλη εμπειρία πλέον από όλη αυτή τη χρονιά και δυστυχώς έχετε πολύ δυσάρεστη εμπειρία. Δραματική εγώ θα πω. Γιατί η κατάσταση για το πώς εξελίχθηκε μέσα σε μια χρονιά, θα λέει κανείς, κατέρευσαν όλα σαν χάρτινος πύργος λίγο πολύ και οι συνέπειες θα είναι ορατές όχι μόνο για φέτος, θα είναι ορατές για πάρα πολλά χρόνια. Τώρα υπάρχει αυτή η ανακοίνωση από την πλευρά της κυβέρνησης, προφανώς την αγκαλιάζεται, αλλά πρέπει να δούμε και πώς εξειδικεύεται πλέον. Ακριβώς. Κύριε Κανελόπουλε, η πανδημία COVID-19, όπως έχουμε αντιληφθεί όλοι μας, έθεσε τον παγκόσμιο τουριστικό κλάδο σε πάυση. Το 2020 και τουλάχιστον για τα επόμενα 2 χρόνια μπαίνουμε σε μια φάση μη κανονικότητας. Δεν έχουμε συνηθίσει αυτή την κατάσταση και αυτή την οικονομική δυσπραγία. Έχουν σταματήσει πλέον τα ταξίδια. Με το κλείσιμο των συνόρων, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί έτσι να υπάρξει έτσι ανάπτυξη στον τουριστικό κλάδο. Mm-hmm. Όσον αφορά η κίνηση της κυβέρνησης που μόλις ανακοινώθηκε σήμερα για τη μείωση των τελών κυκλοφορίας, είναι κάτι το οποίο το ζητάγαμε ως κλάδος. Εμείς στον ΧΑΤΑ, στον Σύνδεμο Ταξιδιωτικών Πρακτόρων, ήταν μία από τις προτεραιότητές μας και ένα από τα πολλά ζητήματα που έχουμε θέσει στην ελληνική κυβέρνηση, ώστε να μπορέσει να αποσυμπιεστεί ο τουριστικός κλάδος και να βγει σιγά-σιγά, δειλά-δειλά πάλι, να βρει τους ρυθμούς του, να βρει την κανονικότητά του και να μπορέσουμε να αναδείξουμε πάλι το τουριστικό προϊόν της Μεσσηνίας και της Πελοποννήσου και γενικά της πατρίδας μας. Τώρα για να πάμε στην ουσία, γιατί μου είπατε ένα από τα ζητήματα που έχετε θέσει. Να πάμε και στα υπόλοιπα, γιατί προφανώς πολλά δεν θα έχουν γίνει. Και υπάρχει σίγουρα ένα μεγάλο ερωτηματικό για τι θα γίνει με τον τουρισμό. Όμως υπάρχουν και πολλά δεδομένα που σίγουρα δεν εξελίχθηκαν όπως θα θέλατε μέσα στη χρονιά σε ό,τι αφορά την στήριξη. Στον τουριστικό κλάδο περιμένουμε μέτρα στήριξη όσον αφορά την αποζημίωση από τον ΕΟΤ, δεν έχει γίνει ακόμα, για τη μη πλήρωση των θέσεων το 65%, περιμένουμε μέχρι τον Απρίλιο, περιμένουμε να ψηφιστεί και το αντίστοιχο ΦΕΚ στην Βουλή, περιμένουμε επίσης να στηριχθεί το τουριστικό γραφείο, γιατί okay, τα τουριστικά λεωφορεία, αλλά είναι ένας κλάδος που ανήκει στο τουριστικό γραφείο και χωρίς τουριστικά γραφεία πλέον δεν μπορεί να υπάρξει, όπως γνωρίζουμε, οργανωμένος τουρισμός που θα επανακινήσει πλέον τον κλάδο για να πάμε σε μια τροχιά ανάπτυξης όπως όλοι επιθυμούμε και όλοι θέλουμε. Άρα λοιπόν περιμένουμε περισσότερη στήριξη για τα τουριστικά γραφεία αποκλειστικά. Να σας πω μόνο ότι για ένα παράδειγμα και ένα μέτρο στήριξης, ένα τουριστικό γραφείο τζίρου που έκανε τζίρο τη χρονιά του 19 25 εκατομμύρια ευρώ, το 2020 έπιασε το ποσό των 100.000 ευρώ. Για να καταλάβετε ένα μέτρο και ένα μέσο της ζημιάς που έχουν υποστεί τα τουριστικά γραφεία. Και είναι τεράστιο. Προφανώς είναι πολύ σοβαρά τα νούμερα που σημειώνονται και οι συνέπειες πάνω απ' όλα, οι οποίες, εγώ το ξαναλέω, δεν θα είναι συνέπειες που θα απορροφηθούν μέσα σε μια χρονιά, θα είναι συνέπειες που θα μας ακολουθήσουν για να υπάρχει μια κάποια ισορροπία
πάρα πολλά χρόνια. Μην προσδοκούμε ότι θα ανοίξουν τα σύνορα, γίνονται οι εμβολιασμοί και φέτος θα εκτοξευθεί ο τουρισμός στο Ζενίθ από τη μία μέρα στην άλλη, γιατί προφανώς θα υπάρχουν μία σειρά από μεταβολές αλλά και αλλαγές ακόμα και στις συνήθειές μας, και χρειάζεται εδώ η χώρα μας να είναι πολύ έτοιμη, είτε στο επίπεδο της διαφήμισης, προώθησης και προσέγγισης, είτε στο επίπεδο που έχει να κάνει και με το ζήτημα των υγειονομικών πρωτοκόλων, που ήταν και ένα θέμα το οποίο το συζητήσατε με την Περιφερειακή Αρχή. Ακριβώς. Καταρχήν ήταν πάρα πολύ σημαντικό από την Περιφέρεια Πελοποννήσου το ότι στήριξε όλους τους κλάδους που εμπλέκονται στον τουρισμό πέρυσι με τα σεμινάρια που έκανε σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια της Κρήτης. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό ώστε γρήγορα όσοι εμπλέκονται με τον τουρισμό να μπορέσουν να κατανοήσουν και να δουν πώς πρέπει να συμπεριφερθούν σύμφωνα με τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Ένα από αυτά τις προτάσεις που ζητήσαμε και αυτά τα μέτρα που ζητάμε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου είναι να στηρίξει επίσης και την κυβέρνηση, να στηρίξει και τον κλάδο των εργαζομένων όσον αφορά στους εμβολιασμούς, να δώσει προτεραιότητα στους εμβολιασμούς, γιατί αν δεν απελευθερωθούμε γρήγορα από αυτή την πανδημία μέσω των εμβολιασμών που έρχονται, άκουσα προηγουμένως και τον κύριο Ψυχογιό που έλεγε ότι περιμένουμε με αγωνία τα εμβόλια όλοι. Ο εμβολιασμός λοιπόν θα καθορίσει το μέλλον του οργανωμένου τουρισμού. Πέρυσι είχαμε το μοντέλο, όπως όλοι ζήσαμε, του ατομικού ταξιδίου, του individuals. Οι μεμονωμένοι λοιπόν ήταν αυτοί που κυριάρχησαν στο κομμάτι το τουριστικό. Ο οργανωμένος τουρισμός ήταν σχεδόν εξαφανισμένος. Αν θυμάστε, στο λιμάνι του Κατακόλου υπήρχαν προσεγγίσεις με 400 κουραζιερόπλια και πέρυσι ήταν σχεδόν μηδαμινή η προσέγγιση κουραζιερόπλων. Συνέδρια είχαμε πόσα στο Κώστα Ναβαρίνο, δεν είχαμε ούτε ένα, είχαμε τουλάχιστον μικρά, πάρα πολύ μικρά συνέδρια. Το ίδιο είναι και στο κομμάτι του tour operating, στο charter, τα οποία ήταν τα charter ελάχιστα, ή όσα ερχόντουσαν πλέον δεν ήταν γεμάτα και υπήρχαν πραγματικά πάρα πολλές κοινές θέσεις. Επειδή συζητάμε και για τη φετινή χρονιά, κρατήσεις υπάρχουν, υπάρχει ενδιαφέρον? Υπήρχαν κρατήσεις. Οι ίδιοι πελάτες που είχαμε, είτε ήταν πράκτορες, ήταν πελάτες απευθείας στα τουριστικά γραφεία, είχαν κάνει κρατήσεις και για Απρίλιο, για Πάσχα, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο. Έχουν αρχίσει ήδη ακυρώσεις μέχρι και τον Μάιο, δυστυχώς. Βλέπουμε, εμείς σύμφωνα με την επικοινωνία που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τουρισμού, την ΕΚΤΑ, η στόχευση για φέτος θα είναι ένας καλός φθινόπωρος, και αν όλα πάνε καλά, με την εξέλιξη των εμβολιασμών σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, γιατί όπως βλέπετε δεν έχει να κάνει κάτι με τη δική μας αγορά μόνο, αλλά με το παγκόσμιο γίγνεσθε, και πρέπει λοιπόν να απελευθερωθεί σιγά σιγά και να ανοίξει η αγορά και όλες οι αγορές του κόσμου, ώστε να αρχίσουμε να υποδεχόμαστε πλέον τις διεθνείς πτήσεις, που πολλές περιοχές της πατρίδας μας δυστυχώς εξαρτώνται από τις διεθνείς πτήσεις και από τους τουρίστες. Έτσι. Πολύ σωστά κάνετε και το επισημαίνετε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την ενημέρωση. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς από αυτό το μέτωπο να μείνουμε από τον τουρισμό στην οικονομική διάσταση, να περάσουμε στην οικονομία λοιπόν. Υπάρχουν μια σειρά από μέτρα στήριξης που αφορούν τις επιχειρήσεις. Κατά βάση η ελπίδα έρχεται μέσω της επιστρεπτές προκαταβολής. Πάμε να τα δούμε. Παρατείνεται έως τις 24 Φεβρουαρίου ο έκτος κύκλος επιστρεπτείας προκαταβολής, προκειμένου να προλάβουν να υποβάλουν αίτηση και όσοι τυχόν δεν πρόλαβαν λόγω του χιονιά. Αυτό θα καθυστερήσει την καταβολή, η οποία εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί 3 με 5 Μαρτίου. Τρέχει ο έκτος κύκλος επιστρεπτείας προκαταβολής. Να πούμε εδώ ότι το ποσό είναι μειωμένο για τις επιχειρήσεις που δεν απασχολούν προσωπικό. Είναι στα 500 ευρώ αντί των 1.000 που ήταν στον προηγούμενο κύκλο. Οι ανατροπές πάντως έρχονται στον 7ο κύκλο της επιστρεπτείας προκαταβολής, που θα έχει χαρακτήρα περισσότερο στοχευμένο σε σχέση με τους προηγούμενους. Από εκεί και πέρα θα ακολουθήσει και ο 7ος κύκλος, ο οποίος θα μετράει σε αυτόν τον κύκλο το πρώτο τρίμηνο του τζίρου του 2021. Στις κινήσεις τις οποίες έχει προβεί η κυβέρνηση, θα πρέπει να σημειωθεί πως εκταμιεύτηκαν οι αποζημιώσεις για τα μειωμένα ενοίκια του Δεκεμβρίου σε περισσότερους από 205.000 ιδιοκτήτες ακινήτων. Εντός του Απριλίου αρχίζει το πρόγραμμα Γέφυρα 2, το οποίο αφορά στην επιδότηση της δόσης επιχειρηματικών δανείων για μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
Και να πούμε κάτι πολύ σημαντικό, ότι το επόμενο διάστημα, δηλαδή περίπου μετά το Μάρτιο, θα τρέξουν και δύο πολύ σημαντικά προγράμματα, τα οποία είναι πρώτα η επιδότηση τόκων επιχειρηματικών δανείων με εγγύηση του κράτους, το οποίο θα τρέξει από το Μάρτιο και μετά, καθώς επίσης και ένα άλλο πολύ σημαντικό πρόγραμμα που στοχεύει κυρίως σε επιχειρήσεις που είχαν τη μεγαλύτερη απώλεια τζίρου κατά την περίοδο της πανδημίας, και είναι η επιδότηση παγίων δαπανών των επιχειρήσεων. Οι όλες εκτιμήσεις πάντως για τους ιδιώτες το επόμενο διάστημα δείχνει πως θα αυξηθεί και ο κωδικός για το επίδομα παιδιού, ενώ και οι φορολογικές δηλώσεις αναμένεται να είναι περισσότερες από πέρυσι πιστωτικές. Όπως για παράδειγμα το επίδομα παιδιού, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, κάποια στιγμή δηλαδή περίπου στις αρχές Μαρτίου, θα ανοίξει η πλατφόρμα για την υποβολή για το έτος του 2021. Εδώ αναμένουμε φέτος υψηλότερα επιδόματα, κυρίως βέβαια για την απώλεια που υπήρχαν των εισοδημάτων από την περίοδο της πανδημίας, οπότε αναμένεται μια μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου να δει αυξήσεις στο συγκεκριμένο επίδομα. Και επίσης βεβαίως να πούμε και κάτι άλλο, το οποίο έχει μεγαλύτερο ορίζοντα, είναι οι φορολογικές δηλώσεις που θα γίνουν και θα αφορούν το 2020, ότι αναμένουμε και φέτος πολύ μεγαλύτερες επιστροφές φόρου, και είναι ένα θέμα το οποίο παρακολουθεί με ενδιαφέρον και το Υπουργείο Οικονομικών. Στον αγροτικό τομέα, η κατάσταση με τα προϊόντα και τις συνθήκες που επικρατούν εν μέσω πανδημίας είναι στο επίκεντρο. Την ίδια στιγμή που οι τιμές συμπιέζονται από τα παιχνίδια με τις εισαγωγές, οι παραγωγοί έρχονται αντιμέτωποι με παλιές υποθέσεις πανωτοκίων και με πιέσεις από ξένα φαντς που έχουν βάλει στο μάτι τις περιουσίες τους. Στο πλαίσιο αυτό, και μια ακόμη παράσταση διαμαρτυρία σήμερα στη Μεσίνη. Και νέα κινητοποίηση από τους αγρότες στη Μεσίνη με συμβολική παράσταση διαμαρτυρία έξω από το υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς. Εν μέσω πανδημίας, μετά από ένα χρόνο με διακοπές, lockdown, ανοίγματα, κλεισίματα και ατομικές ευθύνες να βαραίνουν μόνο τους πολίτες, ερχόμαστε εδώ να μας πάρουν σήμερα και τα χτήματα και τα σπίτια μας. Η κυβέρνηση και ο μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ΚΑΠ δεν σέβεται ούτε την κρίση και την κατάσταση που ζούμε τώρα. Εν μέσω πανδημίας, ξένα φαντς παίρνουν τηλέφωνα παραγωγούς και τους καλούν σε άμεσους συμβιβασμούς προκειμένου να μην προβούν σε πληστηριασμούς. Εμείς συνεχίζουμε στο δρόμο που έχουμε γνωρίσει, στο δρόμο που μας φέρνει νίκες, στο δρόμο που φέρνει αποτελέσματα στον αγρότη. Η κατάσταση με τα δάνεια της πρώην Αγροτικής Τράπεζας στο επίκεντρο, με βασικό αίτημα να υπάρξει άμεσα μια ρύθμιση, την ώρα που κινδυνεύουν περιουσίες, με τα φαντς να έχουν αναλάβει δράση ασκώντας πιέσεις. Εδώ έχει τα μισά λεφτά. Και τώρα οι άνθρωποι με τις εισαγωγές, με τα φτηνά προϊόντα, με όλα αυτά δεν μπορέσαν να δώσουν κάποιες δόσεις. Και γυρνάει τώρα και τους δει το κεφάλαιο που αφήσανε, τους δει 60-70% του στόχου σαν πάνε. Δηλαδή ένα δάνειο των 40.000 τους ζητάνε 100.000. Πώς θα πληρώσει ο κόσμος με αυτές τις τιμές? Πέρυσι με την πατάτα είδατε τι έγινε. Εμείς ζητάμε το κράτος να σκύψει το κεφάλι στον αγρότη, να αφήσει το κεφάλαιο στον αγρότη, γιατί ο αγρότης είναι η πηγή ζωής της Ελλάδος, και να του δώσει για 15-20 χρόνια περιθώριο να μπορέσει να πληρώσει. Θα βρεθεί μια λύση σε αυτό το πολύ μεγάλο πρόβλημα που έχει προκύψει, για να μην πάει κανένα χωράφι και κανένα σπίτι στα χέρια των φανς αυτών που είναι έτοιμοι να αρπάξουν την περιουσία των αγροτών. Εμείς θα συνεχίσουμε, δεν σταματάμε εδώ. Σήμερα είναι μια μορφή, μια κινητοποίηση, μια παράσταση διαμαρτυρίας εδώ. Θα αποφασίσει στο διοικητικό μας συμβούλιο για περαιτέρω κινητοποίηση. Εμείς έχουμε ζητήσει απευθείας συνάντηση με τον Υπουργό και με τα συναρμόδια Υπουργεία, που όσοι εμπλέκονται εδώ περί δανείων. Από την άλλη, κρίσιμα τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις χαμηλές τιμές και τα παιχνίδια με την πατάτα, με τις εισαγωγές που ήδη γίνονται και φυσικά με την κατάσταση γύρω από την ΠΟΠ Ελιά Καλαμών. Καταγγέλνουμε ακόμα και τις τιμές σε όλα τα προϊόντα, οι οποίες είναι κάτω από το κόστος παραγωγής. Μιλάμε ειδικά και για το ΠΟΠ της Ελιάς Καλαμών, η οποία είναι στα αζήτητα και πετιέται στα σκουπίδια. Μιλάμε και για την πατάτα, η οποία από ό,τι φαίνεται και λόγω των εισαγωγών που έχουν ήδη αρχίσει και γίνονται, για ανεξέλεκτες μιλάμε εισαγωγές, φανερώνει ότι η τιμή τους θα είναι πάλι στα τάρταρα για άλλη μια χρονιά, και μέσα σε αυτά τα προβλήματα που ταλανίζουν τον αγροτικό κόσμο, θα πρέπει οι αγρότες να ανταπεξέρχονται και στις υποχρεώσεις τους, όπως είναι και τα δάνειά τους.
Επιστρέφουμε στην αυτοδιοίκηση. Το οδικό δίκτυο και η περαιτέρω βελτίωσή του είναι και εκείνο που αποτελεί το σημείο αναφοράς στις ενέργειες περιφέρειας. Η πρόσβαση στην Αρχαία Μεσίνη είναι από τα κύρια ζητήματα και όπως φαίνεται για το περιβόητο πια τμήμα, μέσα στην εβδομάδα θα υπάρχουν εξελίξεις. Ικανοποιητικά εξελίσσονται οι διαδικασίες ό,τι αφορά σε ένα από τα πλέον σημαντικά οδικά έργα της Μεσσηνίας, το περίφημο Μεσίνη Λάμπαινα Αρχαία Μεσίνη, που κατά το ίμιση είναι σε τροχιά υλοποίησης, καθώς ήδη έχουμε προσωρινό ανάδοχο. Για το θέμα πραγματοποιήθηκε σύσκεψη υπηρεσιακών παραγόντων, όπου επιβεβαιώθηκε η καλή αυτή πορεία. Είναι όλα έτοιμα. Έχουμε τα πάντα για το Λάμπαινα Αρχαία Μεσίνη. Γίνονται δηλαδή οι τελευταίοι έλεγχοι, ώστε μέσα στη βδομάδα να υποβάλουμε τεχνικό δελτίο και αίτηση προς την Οικονομική Επιτροπή για να ενταχθεί το έργο στο πρόγραμμα βάσει της πρόσκλησης που είναι σε εξέλιξη. Ελπίζουμε αυτό το πολύ σημαντικό έργο που έχει προϋπολογισμό 19.800.000 να ενταχθεί, να υλοποιηθεί εντός της περίοδου την οποία διανύουμε ως αυτοδιοικητική παράταξη. Η πρόσβαση στον σπουδαίο αυτό πολιτιστικό χώρο θα γίνει πιο εύκολη για επισκέπτες αλλά και μόνιμους κατοίκους που θα εξυπηρετούνται ακόμη περισσότερο σε ό,τι αφορά και στον κόμβο στα Αρφαρά. Και για τους μόνιμους αλλά και κυρίως για τους επισκέπτες. Αυτό το έργο θα βοηθήσει πάρα πολύ στην προσβασιμότητα του πολύ σημαντικού αυτού αρχαιολογικού χώρου, αλλά και η άλλη ενέργειά μας για την προκήρυξη της μελέτης έξοδος στο κόμβο Αρφαρών προς Λάμπαινα, που συνδέουμε τον αυτοκινητόδρομο πολύ πιο κοντά με τον αρχαιολογικό χώρο, είναι κάτι που ολοκληρώνει την προσπάθεια πρόσβασης προς την Αρχαία Μεσίνη, που ομολογουμένως αυτός ο δρόμος Λάμπαινα Αρχαία Μεσίνη αλλά και ο καινούριος που λέμε Αρφαρά Λάμπαινα θα είναι πολύ σημαντικός για όλο εκείνον τον χώρο, όλα αυτά τα χωριά από το Τρίκορφο, την ευρύτερη περιοχή, Αριστομένη, Μάνες κλπ. Όλα αυτά τα χωριά θα μπορούν εύκολα να προσεγγίσουν τον αυτοκινητόδρομο για Αθήνα ας πούμε πολύ ευκολότερα. Η περιφέρεια Πελοποννήσου και άλλες 5 περιφερειές αναμένεται να ενταχθούν σε μια διαδικασία που αφορά το λεγόμενο Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λιμάτων. Στο επίκεντρο θα είναι ο έλεγχος στα λίμματα των περιοχών Ναυπλίου, Τρίπολης και Άστρους. Τη δημιουργία Εθνικού Δικτύου Επιδημιολογίας Λιμάτων για την ανίχνευση και ποσοτικοποίηση του κορονοϊού στα αστικά λίμματα στην περιφέρεια Πελοποννήσου και σε άλλες 5 περιφέρειες γνωστοποίησε ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Εν τω μεταξύ, ενεργοποιήθηκε η σύμβαση που η περιφέρεια Πελοποννήσου έχει υπογράψει με ειδικά εργαστήρια για τον έλεγχο του υλικού φορτίου στα αστικά λίμματα. Στην πρώτη φάση, οι έλεγχοι αφορούν τα λίμματα του Ναυπλίου, της Τρίπολης και του Άστρους. Η προσπάθεια που γίνεται είναι να μπορούμε να έχουμε, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να συνδράμουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Είναι σημαντικό το μέτρο αυτό, δηλαδή είναι σημαντικό να μπορούμε να έχουμε μία γνώση του πώς είναι η κατάσταση. Για το λόγο αυτό προχωρήσαμε πράγματι από αυτούς τους τρεις δήμους πρώτα. Καταλαβαίνετε ότι η προτεραιότητα πρέπει να δοθεί είτε σε δήμους οι οποίοι είναι μεγαλύτεροι, είτε σε δήμους όπως υπήρξε στο Άστρος που υπήρξαν περισσότερα κρούσματα. Η επιδημιολογία των λιμάτων, σύμφωνα με τα διεθνή επιστημονικά δεδομένα, αποτελεί πολύτιμο εργαλείο έγκαιρης διάγνωσης και παρακολούθησης της διασποράς του ιού και του μεγέθους του ιικού φορτίου στην κοινότητα και συμπληρώνει αποτελεσματικά την κλασική ιατρική επιδημιολογική επιτήρηση και κλινική διάγνωση, παρέχοντας πληροφορία για το σύνολο του πληθυσμού. Κατά συνέπεια, το Εθνικό Δίκτυο θα συνεισφέρει στη στοχευμένη απόκριση και αναμένεται να συνδράμει τις υγειονομικές αρχές και την πολιτεία στην έγκαιρη λήψη αποφάσεων σχετικά με επικείμενα ή ενεξελίξεις σε επιδημικά κύματα. Αυτό θα επεκταθεί σε όλες τις περιφερειακές ενότητες για να μπορούμε να έχουμε μια ασφαλή πληροφόρηση, πράγματι μπορούμε να έχουμε ασφαλή πληροφόρηση και να μπορέσουμε να κρατήσουμε την Πελοπόννησο στην καλή κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα και αντικειμενικά αλλά και συγκριτικά με την υπόλοιπη χώρα και να μπορέσουμε με δεδομένο ότι έχουν ξεκινήσει και οι εμβολιασμοί να μπούμε σε μια πορεία αποκλιμάκωσης και να μιλάμε πλέον για την τελευταία φάση για την οποία, στην οποία έχουμε περιορισμούς και στην λειτουργία μας την καθημερινή και στην οικονομία και σε όλες τις δραστηριότητές μας. Το Εθνικό Δίκτυο Επιδημιολογίας Λιμάτων αναμένεται να επεκτείνει τους εργαστηριακούς ελέγχους του και μετά το πέρας της πανδημίας για την παρακολούθηση άλλων λιμωδών παραγόντων γονιδίων αθεκτικότητας σε χημειοθεραπευτικά σχήματα επικίνδυνων χημικών, ναρκωτικών και άλλων φαρμακευτικών ουσιών.
Από έναν τόπο με έντονο συμβολισμό την αρχαία Ολυμπία, δόθηκε το ισχυρό μήνυμα της διεκδίκησης παραμονής και ενίσχυσης της λειτουργίας των πανεπιστημιακών σχολών στον Πύργο και την Αμαλιάδα. Ενωμένοι και αποφασισμένοι να διεκδικήσουν την παραμονή των πανεπιστημιακών σχολών στην Ηλία και την ανάπτυξή τους, δήλωσαν οι δήμαρχοι Πύργου Τάκης Αντωνακόπουλος, Ήλιδας Γιάννης Λιμπέρης και αρχαίας Ολυμπίας Γιώργος Γεωργιόπουλος. Η Ηλία χρόνια τώρα οικονομικά, εκπαιδευτικά, αναπτυξιακά τρώει και μαζεύει τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι των άλλων. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Αυτό δεν είναι πλέον ανεκτό. Δεν μπορεί να συνεχιστεί. Μας βρίσκει όλους ενωμένους απέναντι σε αυτή τη συμπεριφορά με ένα κοινό στόχο που αυτή τη φορά πρέπει πάση θυσία να επιτευχθεί και δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος δρόμος για μας. Μας προκαλούν γιατί βγήκε ο κύριος Συρίγος, ο Υφυπουργός Παιδείας και είπε δεν θα κάνουμε τμήματα επειδή θέλει κάθε δήμαρχος. Ωραία. Και όταν το ρώτησε ένας δημοσιογράφος στον αέρα, από πού είστε κύριε Συρίγο, λέει από την Καλαμάτα. Λέει τόσα τμήματα που έχετε στην Καλαμάτα είναι όλα βιώσιμα και δεν κλείνεται κανένα. Εκεί απορία ψάλτου Βίξ. Καταλάβατε. Δηλαδή αλλών είναι, πώς το λέει, είναι σίκα και δεν ακούω, τα δικά μας είναι καρύδια και βροντάνε. Κάπως έτσι το κάνουμε την ηλιά συνέχεια. Δηλαδή όλες οι γενικές αρχές, τα μοντέλα εφαρμόζονται σε εμάς για να μας κόβουν. Εντάξει, δηλαδή το κατάλαβα. Τι είμαστε εμείς σίκα. Είμαστε δηλαδή τα αποπέδια μιας καταστάσεως. Δηλαδή, αυτό είναι τραγικό. Από εδώ, από την Ολυμπία, εκπέμπουμε ένα μήνυμα ότι κάποιοι θα πρέπει να παρακαλάνε αυτή την περιοχή και όχι αυτή η περιοχή να αισθάνεται ότι πρέπει να παρακαλάει αυτούς. Ο Δήμαρχος Ήλιδας είπε ότι θα πρέπει να μπει ένα τέρμα στον εμπεγμό, απαντώντας με τη σειρά του στον Υφυπουργό Παιδείας, τον οποίο και κάλεσε στην Ηλία προκειμένου να διαπιστώσει πού αλλού θα μπορούσαν να βρουν πιο κατάλληλο τόπο οι σχολές που απειλούνται. Ερχόμαστε να πούμε ένα τέρμα πια. Μας λέει ο κύριος Υφυπουργός χτες, δεν μπορεί ο κάθε Δήμαρχος να ζητάει ένα τμήμα και να πηγαίνει να γίνεται. Ναι, κύριε Υφυπουργέ. Αυτός ο Δήμαρχος όμως εκπροσωπεί ένα Δήμο, δηλαδή μια τοπική κοινωνία. Και αν είναι βλαχοδήμαρχος, όπως έλεγε ένας πρώην πρωθυπουργός, ας το εισπράξουμε έτσι, να μας το πεις και εσύ, ότι είμαστε βλαχοδήμαρχοι. Αυτό που έχω να του πω όμως εγώ, ήταν ο θεσμός, ο Δήμαρχος, στον πολιτισμένο χώρο, στην Ευρώπη, δηλαδή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία ανήκει και ανήκουμε όλοι μας, είναι Δήμαρχος. Και Δήμοι σε άλλες τέτοιες χώρες κάνουν πανεπιστήμια. Σε νέα από τον κόσμο, τώρα στο Ισραήλ ανοίγει η οικονομία και μόνο με πιστοποιητικό εμβολιασμό θα επιτρέπεται η είσοδο σε κάποιους χώρους. Οι πολίτες μάλιστα θα πρέπει να διαθέτουν το πιστοποιητικό Green Pass, που χορηγείται μέσω μιας εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα. Από την άλλη, θα δούμε εικόνες και από την Ιταλία, όπου πέρασε ένας χρόνος από το πρώτο κρούσμα κορονοϊού. Το Ισραήλ χαλαρώνει τα περιοριστικά μέτρα. Εμπορικά καταστήματα, θέατρα και γυμναστήρια υποδέχονται ξανά τους πολίτες. Όμως αρκετοί φοβούνται πως το άνοιγμα της οικονομίας είναι προσωρινό, ενώ πιστεύουν πως πρέπει να ξεχάσουμε την ζωή που ξέραμε. Ελπίζω πως η καραντίνα τελείωσε, όμως δεν ξέρω αν η ζωή μας θα ξαναγίνει φυσιολογική. Όμως πρόσβαση σε χώρους αναψυχής όπως γυμναστήρια και θέατρα θα έχουν οι εμβολιασμένοι ή όσοι έχουν αναρρώσει από την νόσο και θεωρείται πως έχουν ανοσία. Οι πολίτες πρέπει να διαθέτουν το πιστοποιητικό Green Pass, δηλαδή πράσινο πάσο, που χορηγείται μέσω εφαρμογής για κινητά τηλέφωνα από το Υπουργείο Υγείας. Βεβαίως, συνεχίζουν να ισχύουν τα μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης. Συναγωγές, θεμένοι και εκκλησίες δέχονται τους μισούς πιστούς σε σχέση με εκείνους που επιτρέπονταν υπό κανονικές συνθήκες. Η χαλάρωση των μέτρων έρχεται ένα χρόνο ακριβώς μετά το πρώτο καταγεγραμμένο κρούσμα κορονοϊού στη χώρα. Τον επόμενο μήνα, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου διεκδικεί την επανεκλογή του στην Πρωθυπουργία. Το Κοντόνιο είναι μια πόλη 15.000 κατοίκων στον Ιταλικό Βορρά, 60 χιλιόμετρα μακριά από το Μιλάνο. Στο νοσοκομείο της διεγνώστη ακριβώς έναν χρόνο πριν, το βράδυ της 20ης προς την 21η Φεβρουαρίου του 2020, ο ασθενής 0 με COVID στην Ευρώπη.
ο πρώτος άνθρωπος στο δυτικό κόσμο που διαγνώστηκε θετικό στον κορονοϊό. Αυτό που άλλαξε σε σχέση με έναν χρόνο πριν είναι ότι τώρα αντιμετωπίζουμε με προσοχή οτιδήποτε αφορά την COVID. Ανέτρεψε τις ζωές μας. Δεν είμαστε πλέον ελεύθεροι να ζούμε με την κανονικότητα που είχαμε πριν. Είναι σαν να μας παρέσυρε ένα τσουνάμι, σαν να μας χτύπησε μια ατομική βόμβα, ένας μετεωρίτης, κάτι αδιανόητο. Θα ήταν εύκολο να καταρρεύσουμε, να παρασυρθούμε. Ανταυτού, χάρη στην ενότητα, στην δύναμη της κοινότητας, βοηθώντας ο ένας τον άλλον, γιατί όλοι έβαλαν το χεράκι τους και συνέβαλαν, καταφέραμε να αντισταθούμε σε κάτι που μας ξεπερνούσε. Έναν χρόνο μετά, ο ιός έχει θερήσει τις ζωές πάνω από 2 εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως, περίπου 100.000 από αυτούς στην Ιταλία και οι πιο πολλοί στην περιφέρεια της Λομβαρδίας, που αποτέλεσε το επίκεντρο του πρώτου κύματος της πανδημίας και την περιοχή με τις μεγαλύτερες απώλειες αναλογικά με τον πληθυσμό της σε ολόκληρο τον κόσμο. Πάμε εμείς τώρα στην αθλητική σας ενημέρωση, στην ΑΕΚ της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας στις 3 του. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Θέμη. Να ξεκινήσουμε, γιατί υπάρχει αγωνία για τα αποτελέσματα των εξετάσεων για το Σωκράτη Παπασταθόπουλο. Πραγματικά. Σε μια φάση αυτοθυσίας θα λέγαμε, ο Σωκράτης δυστυχώς τραυματίστηκε και αναγκάστηκε να αποχωρήσει από το μάτς με τον Άρη. Και τώρα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εξετάσεων, αυτό που προκύπτει είναι πως έχει υποστεί κάκωση στην δεξιά ομοπλάτη και η κατάστασή του θα εκτιμάται μέρα με την ημέρα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν και κατά πόσον θα είναι έτοιμος για τον εκτός έδρας αγώνα με την Ολλανδική Eindhoven. Είναι δυστυχώς ένα πλήγμα για τον Ολυμπιακό και μετά το 1-1 με τον Άρη, έτσι την πρώτη απώλεια στο Φάληρο. Συνοδεύεται. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι θα προλάβει και ας ελπίσουμε ότι όλα θα είναι καλά με την υγεία του Μεσίνιου αθλητή. Πάμε στον Αστέρα Τρίπολης, γιατί είναι εντυπωσιακό αυτό που κάνει. Ο Αστέρας έχει κάνει άλλο ένα ρεκόρ. Μπορεί να μην κατάφερε να πάρει το τρίποντο το επιθυμητό τώρα στο μάτς της αγωνιστικής. Παρ' όλα αυτά το 2-2 με την ΑΕΚ είναι και το έκτο αίτητο που έχει αυτή τη στιγμή το παιχνίδι. Είναι έκτος στη σειρά. Και δεν είναι πρώτη φορά που το κάνει αυτό το ρεκόρ. Είναι δεύτερη φορά που το κάνει. Είχε προηγηθεί και μία ακόμη το 2015 με ένα καλοκαίρι να παρεμβάλλεται. Αλλά αν δεν χάσει τώρα στις 6 Μαρτίου στο Περιστέρι, τότε θα σπάσει ένα νέο ρεκόρ, θα κάνει ένα νέο ρεκόρ, θα κάνει το απόλυτο ρεκόρ των 6 αγώνων χωρίς ήττα εκτός έδρας. Και ας ελπίσουμε και να πάει ακόμα πιο ψηλά και στη βαθμολογία Αστέρας Τρίπολης, γιατί τα καταφέρνει ιδιαίτερα, ναι. Πραγματικά. Και πάμε λίγο και στην καμπάνια τώρα, η οποία ξεκίνησε με την σφραγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, του Υπουργείου Αθλητισμού, και έχει τίτλο «Αθλητισμός στο προσκήνιο». Πρόκειται για την άμεση υλοποίηση μίας εκ των 13 πρωτοβουλειών που εξήγηλε ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο κ. Αυγεννάκης, λίγες μέρες νωρίτερα, για τον εντοπισμό, την καταπολέμηση και την εξάλληψη της σεξουαλικής και κάθε άλλης μορφής βίας, αλλά και την αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης, κακοδιαχείρισης, διαφθοράς, κατάχρησης εξουσίας. Βεβαίως αυτό δεν αφορά μόνο τον αθλητισμό αλλά και το σύνολο το κοινωνικό. Διότι βλέπουμε τώρα τις τελευταίες ημέρες τα όσα βγαίνουν στο φως και μας προβληματίζουν ιδιαιτέρως. Η καμπάνια αυτή τώρα που όπως είπες και εσύ έχει φέρει τον τίτλο «Αθλητισμός στο προσκήνιο» αποσκοπεί στο να δυναμώσει τη φωνή της κάθε μίας και του κάθε ενός στην Ελλάδα απέναντι σε κάθε μορφή βίας και να επαναφέρει τις αξίες στο προσκήνιο. Μια σημαντική καμπάνια που θα βοηθήσει πολύ κόσμο να κυνηγήσει όχι μόνο τα όνειρά του, τις διακρίσεις του, αλλά και τον αντίπαλό του, τον κακό απέναντί του, τον φόβο και όποιον θέλει να του βάλει το οποιοδήποτε τροχοπέδι. Σας να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε το χαρακτηριστικό σποτ. Τώρα, πιο πολύ από ποτέ, είναι η ώρα να θυμηθούμε τι σημαίνει αθλητισμός. Να κυνηγάς τις διακρίσεις, αλλά ποτέ να μην κάνεις διακρίσεις. Να ξεπερνάς τα όρια σου, αλλά κανείς να μην έχει το δικαίωμα να ξεπερνά τα δικά σου όρια. Να φοράς με περηφάνεια το χρώμα της ομάδας σου και να μην σε νοιάζει το χρώμα του διπλανού σου. Να μετράς νίκες, να μετράς ήττες,
αλλά να μην μετράς πληγές. Κάποια πράγματα δεν έχουν θέση στον αθλητισμό και τη ζωή μας. Ώρα να τα αποβάλουμε. Τώρα, πιο πολύ από ποτέ, είναι η ώρα να φέρουμε τον αθλητισμό στο προσκήνιο. Η πανδημία δημιούργησε μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Η οικονομική και τουριστική δραστηριότητα πάγωσε. Όμως εμείς δεν μείναμε με τα χέρια σταυρωμένα. Επεκτείναμε το αποτύπωμα αναγνωρισιμότητας της Δυτικής Ελλάδας. Στηρίζουμε τις επιχειρήσεις εστίασης και τουρισμού. Τετραπλασιάσαμε τους πόρους τουριστικής προβολής της Δυτικής Ελλάδας. Σε συνεργασία με τους επαγγελματίες του κλάδου, προχωράμε σε νέες δράσεις. Επανατοποθετούμε τη Δυτική Ελλάδα στον τουριστικό χάρτη και προετοιμαζόμαστε για την επόμενη μέρα. Στόχος μας, ένας τόπος που θα αποτελεί ισχυρό τουριστικό προορισμό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στόχος μας, η κορυφή. Γιατί η Δυτική Ελλάδα έχει τις δυνατότητες και το αξίζει. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Της Τρανς, μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού, δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπουργή της Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργή της Τρανς, Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22-266. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Από όλους όσους και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα.